Νέες βάσεις για την ελαιοκαλλιέργεια μπορεί να θέσει η τυποποίηση ελαιολάδου και για το λόγο αυτό παραγωγοί και φορείς πρέπει να στοχεύουν στην ενίσχυσή της. Με αυτό το αξίωμα προχωρούν οι δράσεις και στην περιφέρεια Κρήτης, όπως διεφάνει από τις αναφορές της Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα Ειρήνης Χουδετσανάκη Γιακουμάκη. Ένα σημαντικό στόχος είναι που έχει η περιφέρεια το κριτικό ελαιόλαδο να μπορέσει πλέον να φεύγει τυποποιημένο με ένα ισχυρό brand name. Γι' αυτό η περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία πάλι με τους φορείς, γιατί θεωρώ τη συνεργασία σημαντική, έχει καταθέσει από το 2018 για την κατοχήρωση του προϊόντος PUGUE ελαιόλαδο Κρήτης ένα φάκελο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για προϊόν γεωγραφικής ένδειξης, για να μπορούμε πλέον να έχουμε ένα ισχυρό μπραντ για την Κρήτη πάνω στο προϊόν που λέγεται Χρυσός της Κρήτης, το ελαιόλαδο. Η Περιφέρεια Κρήτης εφαρμόζει έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την προώθηση του ελαιολάδου, μέρος του οποίου είναι η εκπαίδευση όλων των εμπλεκόμενων στην παραγωγή και διάθεσή του. Θα υπάρξει εκπαίδευση από την παραγωγή μέχρι το τελικό προϊόν, δηλαδή και για τους μεταποιητές και για τους ελαιοργούς, γιατί ειλικρινά σας λέω, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της ποιότητας χάνεται στην επεξεργασία του ελαιολάδου. Αυτό είναι σημαντικό και θα μπει ως απαραίτητη προϋπόθεση να περνάνε και οι ελαιοργοί, γιατί πολλές φορές δεν το γνωρίζουν ότι χάνεται η ποιότητα μέσα στο ελαιοργείο. Και γι' αυτό η περιφέρεια έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία να εκπαιδεύσει τους ελαιοργούς μας, τους τυποποιητές μας, τους παραγωγούς μας, με διάφορες δράσεις και προβολής και προώθησης που γίνονται και τώρα, τις εκθέσεις στη συνέχεια για να μπορεί να πωλείται το προϊόν ως τυποποιημένο, να γίνει ένας μύθος για το κρητικό ελαιόλαδο, και αυτό είναι σημαντικό, να μπορέσουμε να χτίσουμε ένα μπραντ πάνω στο κρητικό ελαιόλαδο. Η κυρία Χουδετσανάκη Γιακουμάκη εξέφρασε και την ικανοποίησή της για τη φετινή πορεία της παραγωγής ελαιολάδου. Πολύ πιθανόν οι τιμές να είναι μια συγκυρία πραγματικά, γιατί είναι προσφορά και ζήτηση και το γνωρίζουμε κι εμείς, γιατί η Ιταλία φέτος, η Ισπανία, δηλαδή ήταν μια πολύ καλή χρονιά, αλλά σε κάθε περίπτωση η Κρήτη θα πρέπει να συνεχίσει να παράγει ποιότητα. Αυτό εξαρτάται από όλους μας. Σημαντικό ρόλο στην καλή πορεία της ελαιοπαραγωγής φέτος διαδραμάτισε σύμφωνα με την κυρία Χουδετσανάκη Γιακουμάκη και το πρόγραμμα δακοκτονίας που διέφερε Αναπεριφερειακή Ενότητα.